θα δώσω τη σκητάλη στον Ανδρέα του Χατζηδήμου, ο οποίος μας θυμάμαι την παρουσία του. Ιστορικός, είναι ιστορικός και εκπρόσωπος ιστορικής και λογογραφικής εταιρείας ο Φίλιππας. Ανδρέα, θα μας πεις λίγο λόγια. Είναι πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση βιβλίου, οπότε με επιτρέψετε να έχω το σκονάκι μαζί. Δεν πειράζει. Ελπίζουμε να σου αρέσει. Την παρουσίαση βιβλίο. Ναι. Στο παρόν το διάβασα. Για να ξανακάνεις το λέμε. Για να ξανακάνω. Ναι, ευχαριστώ. Από μικρός θυμάμαι να διαβάζω, είπατε, τα κλασικά εικονογραφημένα. Εμείς προλάβαμε τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τον Λούκι Λουκ και όλα αυτά. Ναι. Όχι. Όχι, το Αστερίξ, τον Οβελίξ κυρίως και Λούκι Λουκ διάβαζα από πολύ μικρός. Και πάντοτε με ενθουσίαζαν ιδίως αυτό το ιστορικού είδους κόμικ, τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, που ξέρετε, είχε τον Οβελίξ που είχε κάνει τις χαζομάρες του, είχε τον Αστερίξ που ήταν πιο μικρός, όμως ήταν έξυπνος. Και η επιλογή ενός κόμικ για να παρουσιάσει την ιστορία και όχι μόνο, είναι ίσως από τις καλύτερες επιλογές. Όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες. Και βέβαια θα μπορούσα με αφορμή τις σπουδές μου, έχω τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό τμήμα της Θεσσαλονίκη, θα μπορούσα να σας μιλήσω για τον Περσέα, για τον Βασίλειο της Μακεδονίας, για τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους του, για τη μάχη της Πίδνας. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ, γιατί όλα αυτά είναι γραμμένα μέσα στο κόμικ και ακριβώς αυτό επιχειρούν και συγγραφείς, παύλα, εικονογράφοι, παύλα, γραφίστες, ναι, καλλιτέχνες, ναι, με αυτή τη δουλειά τους, αξιοποιώντας το τάλο της ζωγραφικής, να δημιουργήσουν έναν κόμικ με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη και πολύ, πολύ μελέτη. Και φαίνεται αυτό. Είναι ένα μεστό, κείμενο. Μέσα από αυτό το κόμικ, λοιπόν, παρουσιάζουν όχι μόνο την ιστορία του Περσέα, του τελευταίου βασιλιά της Μακεδονίας και του Ανδρίσκου, ο οποίος, όποιος διαβάσει το κόμικ θα μάθει ότι εμφανίζεται ως νόθος γιος του Περσέα και διεκδικητής του βασιλείου της Μακεδονίας και προσπαθεί μέσα από μια επανάσταση να σώσει τη Μακεδονία από τους Ρωμαίους, αλλά και μέσα από την περιπέτεια των δύο πρωταγωνιστών, του Ανδρίου, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου, και του φίλου του Γόργου, που μας θυμίζουν πολύ βέβαια τον Αστερίξ και τον Οβελίξ, ο έξυπνος και ο δυνατός, οι οποίοι είναι δύο Μακεδόνες που έχουν αγνή αγάπη για την πατρίδα τους και αγωνίζονται απέναντι στους Ρωμαίους, στον κατακτητή, για να την προστατεύσουν, την ελευθερώσουν και να την κάνουν πάλι ελληνική, θα λέγαμε. Αλλά μέσα από αυτό το κόμικ εμφανίζεται και παρουσιάζεται και όλη η ελληνική ιστορία, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Με έναν πολύ ευρηματικό τρόπο, με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει όλη την ελληνική ιστορία. Ακόμα και ο πατέρας Αδαμάντιος, όπως τον γράφει μέσα, δηλαδή ο Παπαδιαμάντης, υπάρχει εκεί. Στίχοι ποιητών, όπως του Ρίτσου, του Ελίτη, ακούγονται μέσα στα συννεφάκια των χαρακτήρων. Θυμάμαι τον κύριο Γιώργο να μου μιλάει για το κόμικ αυτό πριν πολλά χρόνια, όταν κάναμε τις εργασίες ανακαίνησης του Λαογραφικού Μουσείου της εταιρείας, του Φιλίππου, και ο οποίος ήταν εκεί για να το ζωγραφίσει και το έχει κάνει ένα υπέροχο στολή και από έξω και από μέσα, με το χέρι του, με την τέχνη του. Και θυμάμαι να μου μιλάει τότε, να είμαστε εκεί πέρα στον χώρο του μουσείου και να μου λέει ότι σχεδιάζουμε το κόμικ, το τελειώνω, αργότερα μου λέει ψάχνω να βρω πώς θα το εκδώσω. Και χαιρόμουν που ένας άνθρωπος διαλέγει μια ιστορία που εγώ την άκουσα κάποια στιγμή στο Πανεπιστήμιο, δεν την είχα ακούσει ποτέ ξανά για τον Περσέα, για τον Φίλιππο τον Πέμπτο, για τον Ανδρίσκο. Και κάποιος άνθρωπος επιλέγει να ασχοληθεί με αυτή την ιστορία που είναι ξεχασμένη και όχι μόνο να ασχοληθεί, αλλά να την κάνει και ένα κόμικ για να είναι πιο επαρουσίαστη, πιο εύκολη να την ακούσει κάποιος, να την διαβάσει κάποιος. Και χαίρομαι που σήμερα και μάλιστα χάρη στην Ενωμένη Ρωμιοσύνη αυτό είναι εντυπωμένο, το έχουμε μπροστά μας και παρουσιάζεται και μπορεί κάποιος να το διαβάσει. Είναι ένα κόμικ μεστό ιστορίες και αλήθεια, όπου τουλάχιστον ένα κόμικ που αξίζει να το διαβάσουν όλοι, όσοι τουλάχιστον θέλουν να μάθουν την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια,
Και στην τελευταία σελίδα ο συγγραφέας ζητάει συγγνώμη από τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους, γιατί τα είχα μπει και στα χωράφια τους. Και εγώ ως φιλόλογος, απόφυτος της ιστορίας και αρχαιολογίας, όχι μόνο τον συγχωρώ που μπαίνει στα χωράφια μας, αλλά και τον συγχαίρω που κάνει κάτι τέτοιο, γιατί πολλοί ιστορικοί, και δεν βγάζω τον εαυτό μου από αυτούς, δεν ασχολούμαστε με αυτά τα κομμάτια της ιστορίας. Δεν μιλάμε για αυτά τα κομμάτια. Και ένας ζωγράφος, ένας που ασχολείται με άλλο είδους τέχνη, με την ζωγραφική, με το τάλαντο που του χάρισε ο Θεός, επιλέγει να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα, για τα ζητήματα φλέγοντα, για ζητήματα πολύ σημαντικά, πολύ σπουδαία, που όμως για πολλούς θεωρούνται παροχημένα, ξεχασμένα. Ποιος νοιάζεται πλέον για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, ποιος νοιάζεται για την Βόρεια Ήπειρο, ποιος νοιάζεται για τη Θράκη. Και όμως όλα αυτά αναφέρονται μέσα στο κόμικ με στοιχεία αληθινά, παρμένα από πηγές, από αρχαίους ιστορικούς και από σύγχρονους μελετητές, σε ένα πλαίσιο βέβαια μυθοπλασίας, για να μπορεί να το διαβάσει κάποιος, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να στερείται την ιστορική αλήθεια, την ιστορικότητά του. Ακόμα και ο Ιάσονος Ποντικός, που αν δεν κάνω λάθος είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, αυτός ο χαρακτήρας, ο Ποντικός, από τον Πόντο δηλαδή, παίζει τον ρόλο του, θυμίζοντάς μας όλους τους πρόσφυγες που ήρθανε, με αφορμή και τα 100 χρόνια από την Χριστιανική Καταστροφή, που ήρθανε από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, και ήρθαν εδώ στη Μακεδονία, την ελεύθερη πλέον, μετά το 1923-24 και λίγο πιο πριν, ήρθαν στην ελεύθερη Μακεδονία και βοηθήσαν στο να αναστηθεί αυτή η περιοχή, η ελληνική περιοχή. Όπως είπα και πιο πριν, ένα κόμικ γεμάτο με στο πληροφορίες, γεμάτο με γνωμικά αρχαίων, με θεολογικές φράσεις. Θα έλεγε κανείς ένα βιβλίο που μιλάει για την αρχαία Ελλάδα, πώς μιλάει και για τον Θεό των Χριστιανών, και όμως καταφέρνει να βάλει μέσα και θεολογικές φράσεις και στίχους ποιητών, συγγραφέων συγχρόνων, να έχει πολύ χιούμορ. Μου έκανε εντύπωση εκεί πέρα αυτή την κόντρα, Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα, που λέει με αυτή η Αθηναία το σουβλάκι το λένε καλαμάκι. Και έχει πολλά τέτοια έξυπνα χιουμοριστικά στοιχεία. Ίσως είναι δύσκολο για έναν αρχάριο να θυμάται όλα τα στοιχεία που δίνει. Πάρα πολλά στοιχεία. Και ιστορικά και όχι μόνο, γεωγραφικά, γλωσσικά. Και ιδίως για παιδιά που σήμερα δεν διαβάζουν τόσο πολύ κόμικ. Ίσως είναι περισσότερο στις εικόνες της ταινίας, των κολλημένων σχεδίων κτλ. Ωστόσο, διαβάζεται, αν το ξεκινήσει κάποιος, διαβάζεται ευχάριστα και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Δηλαδή, εγώ το διάβασα μια φορά και το ξαναδιάβασα για να καταλάβω κάποια στιγμή κάποια στοιχεία που ξέχασα, για να τα εμπεδώσω καλύτερα. Αλλά διαβάζεται εύκολα, διαβάζεται ευχάριστα. Από όσο γνωρίζω, ήταν αγώνας η έκδοσή του, η έκδοση του κόμικ. Μα όπως λέει και ο χρησμός των Δελφών που έλεγε ο Ανδρίος μέσα στο κόμικ, όποιος αγωνίζεται στη ζωή με πίστη στον Θεό και αγάπη για την πατρίδα, το μόνο που περιμένει είναι η δικαιοσύνη. Και δικαιώνεται, γιατί πλέον το έχουμε κομμένο μπροστά μας. Με επιμονή λοιπόν και υπομονή θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν θα αργήσει να φανεί. Άλλη μια φορά θα ήθελα να συγχαρώ και εκ μέρους της Ιστορικής Γεωγραφικής Εταιρείας Γεννησόνων Φίλιππος, την οποία εκπροσωπώ σήμερα εδώ πέρα, τους κυρίους Γιώργο Λαζαρίδη και Ανδρέα Σιδηρόπουλο, για το υπέροχο έργο τους. Για τον αγώνα τους να φανεί η αλήθεια, και μάλιστα με τον δικό τους τρόπο να γίνει προσεκτή και σε μικρούς και σε μεγάλους. Αυτό το κόμικ αποτελεί ένα τεράστιο θησαυρό που αξίζει να υπάρχει σε κάθε παιδική και όχι μόνο βιβλιοθήκη. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ πολύ και εμένα που με έχετε.